Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, με σεβασμό και δέος απέναντι στο ανθρώπινο μεγαλείο, με περηφάνεια για την ιστορία του ΚΚΕ, στεκόμαστε σήμερα εδώ, κάτω από τους επιβλητικούς βράχους της Σκάλας, όπου λειτουργήσε το νοσοκομείο του Ηρωικού Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Τιμάμε τους μαχητές και μαχήτριες, τους γιατρούς, τις νοσοκόμες και τραυματιοφορείς, τους κατοίκους της περιοχής που έδωσαν τη μάχη για την περίθαλψη και νοσηλεία των τραυματισμένων μαχητών και μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού, πολλές φορές και τραυματισμένων φαντάρων. Τη μάχη, όπως έλεγαν τότε, για να νικήσει η ζωή. Εδώ συντελέστηκε το θαύμα και το παράδοξο του γράμμου, όπως γράφει ο Νόντας Σακελαρίου, αρχίατρος του Δημοκρατικού Στρατού. Το πείσμα, η ατσαλένια θέληση, η προσήλωση στα ιδανικά του αγώνα, το ανεβασμένο ηθικό, οι φροντίδες των γιατρών και νοσοκόμων έφεραν ως αποτέλεσμα να ξεπερνιόνται τα ανθρώπινα όρια και αντοχές, να αντιμετωπίζονται με επιτυχία βαριά τραύματα και πολλοί να γυρνάνε γρήγορα στις μάχες. Το μεγάλο νοσοκομείο του Γράμμου που λειτουργήσε στη φωτιά του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού, που γεννήθηκε από την ανάγκη και καθοδηγήθηκε από το ΚΚΕ, από την ανάγκη ενός αγώνα που αποπνέει μόνο δίκαιο και ακατάβλητη ηθική. Ο Δημοκρατικός Στρατός στηρίχθηκε στην ελασίτικη πείρα, μα και την ανέβασε σε νέο επίπεδο, καθώς πήρε πλέον το χαρακτήρα της ταξικής σύγκρουσης. Με το ξεκίνημα της τριπλής φασιστικής κατοχής, σε συνθήκες που θέριζε η πείνα και η τρομοκρατία, το ΚΚΕ υπήρξε η μόνη πολιτική δύναμη που όχι μόνο δεν φοβήθηκε την ένοπλη αντίσταση, τη μαζική του λαού, μα την επιδίωξε και την οργάνωσε. Έδωσε τα καλύτερα στελέχη του. Οργάνωσε το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ, την Όπλα, την Εθνική Αλληλεγγύη. Ο λαός, μέσα από αυτές τις οργανώσεις και την πάλη του, έμαθε να στηρίζεται στη δύναμή του, να παίρνει τις τύχες του στα δικά του χέρια. Αποτέλεσμα σκληρής πάλης ήταν η απελευθέρωση εκτεταμένων περιοχών. Εκεί με πρωτοβουλία και αυτενέργεια του λαού άνθησαν νέες μορφές οργάνωσης κοινωνικής ζωής, η λαϊκή παιδεία, η λαϊκή δικαιοσύνη, η λαϊκή αυτοδιοίκηση. Το 1944 ιδρύθηκε και η ΠΕΑ, η κυβέρνηση του Βουνού. Τον Οκτώβριο του 1944, κάτω από την προέλαση του Κόκκινου Στρατού στα Βαλκάνια και από τα συνεχή χτυπήματα του ΕΛΑΣ, οι κατακτητές διώχθηκαν από τη χώρα. Το κύρος του ΚΚΕ και των ιαμικών οργανώσεων ήταν στα ύψη. Ο ΕΛΑΣ αποτελούσε μια μεγάλη λαϊκή δύναμη δεκάδων χιλιάδων ανταρτών. Οι πολιτικές και άλλες αστικές δυνάμεις που στήριζαν την εξουσία των καπιταλιστών ήταν σε πλήρη ανυποληψία. Όπως εκτιμά το κόμμα μας, μέσα από τη συλλογική μελέτη της ιστορίας του, τότε διαμορφώθηκε επαναστατική κατάσταση. Μπορούσε να διεκδικηθεί η εξουσία, να κατακτηθεί υπέρ της εργατικής τάξης και των λαϊκών δυνάμεων. Να γίνει παρελθόν η εξουσία των καπιταλιστών με όποια μορφή και αν εκφράζονταν. Πηγή αδυναμίας του ΚΚΕ και του εργατικού λαϊκού κινήματος ήταν ότι παρά τη λαχτάρα για τη σοσιαλιστική προοπτική στην Ελλάδα, αυτό δεν τέθηκε ως άμεσος στόχος. Η γραμμή της λεγόμενης Εθνικής Ενότητας έφερε ως αποτέλεσμα την αστική κυβέρνηση με πρωθυπουργό του Παπανδρέου και συμμετοχή εαμιτών και κομμουνιστών υπουργών. Αυτή η κυβέρνηση λειτουργήσε ως σανίδα σωτηρίας για την εξουσία των καπιταλιστών, δίνοντας τη δυνατότητα να αποβιβαστούν στην Ελλάδα και καλά εξοπλισμένες βρετανικές δυνάμεις, υπεριαλιστικές και να στραφούν ενάντια στο λαό. Ακολουθώντας ο Ιερικός Δικεύρης του 1944, ο ΕΛΑΣ, θεωρώντας τις βρετανικές δυνάμεις και ως τμήμα των αντιφασιστικού μετόπου, δεν τις αντιμετώπισε χτυπώντας τις αποφασιστικά. Το 1945, με την απαράδεκτη συνθήκη της Βάρκηζας, ο ένοπλος λαός, ο ΕΛΑΣ, αποκλείστηκε. Εδώ ξεκινάει και η γέννηση του Δημοκρατικού Στρατού. Από την επόμενη μέρα, για την απρόσκοπτη απόσπαση της υπεραξίας, για να θησαυρίζουν οι λίγοι και να δυστυχούν οι πολλοί, ο λαός που είχε μάθει να εμπιστεύεται τη δύναμή του, να αντιμετωπίζει το αφεντικό, το χαφιέ, το χωροφύλακα, το μαυραγωρίτη, έπρεπε κατά τους αστούς να τσακιστεί. Αυτό το θηρίο που λέγεται λαός έπρεπε να καταδαμαστεί, γράφει χαρακτηριστικά και εύστοχα ο γιατρός Στέφανος Χουζούρης, που υπήρξε και διευθυντής αυτού εδώ του νοσοκομείου. Το κράτος των εκμεταλλευτών άρχισε να ανασυγκροτείται. Εξόπλισε τους πρώην συνεργάτες των Ναζί και όλοι μαζί ρίχτηκαν ενάντια στο λαό. Χιλιάδες είναι οι αγωνιστές που διώχθηκαν και φυλακίστηκαν.
Ανάμεσά τους 65.000 εγγονείτες, δεκάδες χιλιάδες ήταν οι θανατικές καταδίκες, 3.303 επίσημα εκτελεσμένοι στα χρόνια 46-49. Κράτος και παρακράτος, μηχανισμοί δεν δίστασαν σε κανένα μέτρο βίας, αλλά και ο λαός δεν μπορούσε σε καμιά περίπτωση να πει «Σφάξε μαγάμ να γιάσω». Οι πόλεις γέμισαν με παράνομους κομμουνιστές και τα βουνά με καταδιωκόμενους αγωνιστές. Οι ομάδες τους συνενώνονται σε συγκροτήματα, τα συγκροτήματα σε αρχηγεία και δίνουν μικρότερες και μεγαλύτερες μάχες. Τον Οκτώβριο του 1946 ιδρύθηκε και το Γενικό Αρχηγείο Ανταρτών, ο ηρωικός Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Το ΚΚΕ ως ένα μάχημο κόμμα έδωσε τα καλύτερα στελέχη του στον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού. Εδώ σε αυτά τα βουνά, εκείνα τα χρόνια λειτουργούσε και κλιμάκιο του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Δημοκρατικός Στρατός αναζήτησε και πήρε διεθνιστική βοήθεια από το εργατικό κίνημα, αλλά και από τις χώρες που προσπαθούσαν να οικοδομήσουν τον σοσιαλισμό. Ήταν βοήθεια κατώτερη της απαιτούμενης, αλλά πολύτιμη και συγκινητική, αφού και αυτές οι χώρες είχαν να αντιμετωπίσουν τις καταστροφές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλοί τραυματίες βρήκαν περίθαλψη στις γειτονικές λαϊκές δημοκρατίες, κυρίως στην Αλβανία, τη Βουλγαρία και αλλού. Η διεθνιστική αλληλεγγύη δεν κάνει το Δημοκρατικό Στρατό ξενοκίνητο όπως προσπαθούν να παρουσιάσουν οι διάφοροι αστεί ιστορικοί. Ο Δημοκρατικός Στρατός εμφανίστηκε ακόμα και στα νησιά, που καμιά εξωτερική βοήθεια δεν μπορούσε να έχει. Γεννήθηκε σε κάθε τόπο και είχε στήριξη στο λαό. Η περιορισμένη ανάπτυξή του εξαρτήθηκε από το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε έγκαιρα, τολμηρά, αποφασιστικά και κυρίως μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Δυτική Μακεδονία που βρισκόμαστε υπήρξε από τις πρώτες στον αγώνα. Το όμορφο νεστόριο που μας φιλοξενεί, το ηρωικό νεστόριο, έδωσε 600 αντάρτες στον Ελλάς και 400 στο Δημοκρατικό Στρατό. Το πρώτο καιρό, στις ομάδες των καταδιωκόμενων μαχητών υπήρχαν ελάχιστοι, κυρίως πρακτικοί νοσοκόμοι. Σταδιακά άρχισαν να εντάσσονται και γιατροί. Αρκετοί άφησαν τη ζεστασιά του σπιτιού τους, τη σιγουριά του ιατρείου τους, τις θέσεις στα νοσοκομεία για να υπηρετήσουν τον πληγωμένο μαχητή και μαχήτρια, αλλά και τους κατοίκους των χωριών που πολλοί πρώτη φορά γνώριζαν γιατρό. Το Σεπτέμβριο του 1946 οργανώθηκε ένα από τα πρώτα αναρωτήρια στην καρδιά Ολύμπου από τον Βασίλη Δαδαλιάρη, τον ανταρτογιατρό όπως λέγαμε. Ο ίδιος το 1947 οργάνωσε και σχολές νοσοκόμων στα Χάσια, αλλά και ο γιατρός Γιώργης Νεδέλτος, μαχητής και ο ίδιος, εδώ στο Βίτσι, δίπλα στο Βίτσι. Στη συνέχεια κατατάχθηκαν στο Δημοκρατικό Στρατό γιατροί διαφόρων ιδιοκτητών, φοιτητές ιατρικής και φοιτητές ιατρικής. Ο αριθμός τους ήταν πολύ πίσω τις ανάγκες και τα μέσα ελάχιστα. Όπως λέει ο γιατρός Χουζούρης, το φάρμακο, όπως σε κάθε περίπτωση στέρησης, ήταν η καρτερία του αγωνιστή. Ξεχωριστές είναι οι περιπτώσεις και δύο γιατρών που ήταν στον αστικό στρατό, του Παναγιώτη Πετρόπουλου και του Τρόσου Σκυλά. Όταν εχμαλωτίστηκαν από το Δημοκρατικό Στρατό, πέρασαν στις γραμμές τους και τον υπηρέτησαν συνειδητά. Αργότερα και οι ίδιοι κατέφυγαν στην πολιτική προσφυγιά. Ο γιατρός Πέτρος Κόκαλης αποτελεί περίπτωση που δείχνει τα άλματα που συμβαίνουν στη συνείδηση όταν τα μυαλά των ανθρώπων πλογίζονται από τα μεγάλα ιδανικά αλλαγής της κοινωνίας. Με λίγα λόγια, ήταν ο χειρούργος που βρισκόταν στην κορυφή με συγγραφικό έργο και διεθνείς διακρίσεις. Αυτόν εμπιστεύονταν τότε οι πλούσιοι αστεί και η ίδια η βασιλική οικογένεια. Άφησε πίσω του την καλή ζωή και στρατεύτηκε δίπλα στο λαό, στις γραμμές του ΕΑΜ, του ΚΚΕ και παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, εντάχθηκε και στο Δημοκρατικό Στρατό. Αξίζει να δούμε ότι ανάμεσα στις επιρροές που συνέβαλαν στη συνείδησή του ήταν και στο σύστημα υγείας της Σοβιετικής Ένωσης. Χαρακτηριστικά, το Μάρτιο του 1936, μιλώντας σε ένα κύκλο ακαδημαϊκών, καλεί τους συναδέλφους του, μείοντας ακόμα κομμουνιστής ο ίδιος, να σκεφτούν τι γίνεται στη Σοβιετική Ένωση. Προβάλλει το σύστημα της εθελοντικής αιμοδοσίας, τα ανάλογα ιστιτούτα έρευνας που υπήρχαν, σε αντιδιαστολή με την Ελλάδα εκείνη την εποχή, που όχι μόνο η αιμοδοσία δεν υπήρχε, αλλά περιτριγύριζαν τα νοσοκομεία διάφοροι δυστυχείς που πουλούσαν το αίμα τους
για λίγες πενταροδεκάρες. Ήταν μια άμεση σύγκριση δύο κόσμων. Πάλι οι γιατροί πρόσφεραν δίνοντας και τη ζωή τους. Είναι οι γιατροί Δημοσθένης Γρίβας που πιάστηκε μαζί με τους τραυματίες του και εκτελέστηκε. Ο Νίκος Κοκολιός. Που δολοφονήθηκε άγρια από έναν λοχαγό του αστικού στρατού και το κεφάλι του εκτέθηκε στην Καλαμπάκια. Ακόμα οι εκτελεσμένοι γιατροί Κακατσής, Κουβαράς, Κουρδουκλάς και Αράβαβα. Η εξάπλωση του Δημοκρατικού Στρατού σε ολόκληρη την ορεινή Ελλάδα υπήρξε ανάσα για τους κατοίκους των χωριών. Έτσι άρχισαν να διαμορφώνονται ελεύθερες ή ελεγχόμενες περιοχές. Εκεί σπίτια και άλλα οικοδομήματα έγιναν θεραπευτήρια και λαϊκά ιατρία. Απ' την άλλη μεριά, ο αστικός στρατός και οι χωροφυλακοί ξεκίνησαν να ξεριζώνουν με τη βία εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες από τα χωριά τους και τους έριξαν σε άθλιους καταβλισμούς της πόλης, ακριβώς για να στερήσουν το Δημοκρατικό Στρατό από εφόδια και εφεδρίες. Αυτά εδώ τα βουνά ήταν ελεύθερη περιοχή, στα χέρια του Δημοκρατικού Στρατού. Στην Πέτρα Μούκα και στη Λικόραχη ήταν για μεγάλο διάστημα η έδρα του Γενικού Αρχηγείου του Δημοκρατικού Στρατού. Η περιοχή των Πρεσπών μαζί με τα χωριά της ήταν επίσης η ελεύθερη Ελλάδα. Όλη την τρίχρονη περίοδο, 46-49, εκεί ήταν και η έδρα της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης. Στα χωριά συγκροτήθηκαν λαϊκά συμβούλια και παραπάνω επαρχιακά συμβούλια με προσώπους που εκλέγονταν σε λαϊκές συνελεύσεις και υπήρχε η δυνατότητα ανάκλησής τους. Στα χωριά αυτά είχαν εκδιωχθεί οι σταθμοί χωροφυλακής, ο αστικός στρατός. Η καλλιέργεια της γης έκαναν οι συντερισμοί των χωριών και μεγάλο μέρος της παραγωγής τους, ψάρια, κτηνοτροφικά είδη, δημητριακά, τυπευτικά, φρούτα, αξιοποιούνταν και για τη διατροφή των τμήματων του Δημοκρατικού Στρατού, καθώς και την τροφοδοσία των νοσοκομείων του. Το 1947 οι βομβαρδισμοί δεν ήταν ακόμα τόσο πυκνοί και έτσι μπόρεσαν να λειτουργήσουν νοσοκομεία στα χωριά, όπως στο Μονόπυλο, στο Γιανοχώρι, στη Σλίμνιτσα, στο Βροντερό, στους Ψαράδες. Στο χωριό Τρίγωνο επίσης έγινε λαϊκό νοσοκομείο με 10 κρεβάτια για τους κατοίκους των περιοχών. Το 1947 το νοσοκομείο, το αρχηγείο του Δυτικής Μακεδονίας λειτουργήσε νοσοκομείο του στη Γράμμουστα και το καλοκαίρι μεταφέρθηκε σε τοποθεσία κοντά, να είναι κοντά στις μάχες που επέρχονταν. Και στο θέση Σγούρο διαμορφώθηκε σταθμός επίθεσης τραυμάτων. Το 1947 ο Δημοκρατικός Στρατός κατόρθωσε και αντιμετώπισε με επιτυχία την ερεινή εκστρατεία του αστικού στρατού, παρότι ο τελευταίος είχε άμεση στήριξη από τη ΣΥΠΑ και ποταμούς εφοδίων. Στο υγειονομικό του Δημοκρατικού Στρατού όλα λύνονταν εκ των ενόντων. Με ό,τι μέσα βρίσκονταν, επιδεσμικό υλικό υπήρχε ελάχιστο. Πολλές φορές οι γάζες φτιάχτονταν από διάφορα υφάσματα που αποστηρώνονταν. Σε ολόκληρο το Δημοκρατικό Στρατό, έτσι και στο υγειονομικό του, αναφέρθηκε κάτι σύντροφοι πριν, γινόντουσαν συσκέψεις, συζητήσεις για να παρθούν αποφάσεις, να βγαίνουν συμπεράσματα πριν και μετά από κάθε μεγάλη επιχείρηση. Να γίνονται προτάσεις, να μην περιμένουμε τη σύσκεψη. Και η κριτική μετά από κάθε επιχείρηση είναι καθήκον, υπογραμμίζει ο Πέτρος Κόκαλης σε μια συνέλευση γιατρών. Με την ένταση των βομβαρδισμών το 1948. Τα νοσοκομεία άρχισαν να μεταφέρονται στα δάση, σε σημεία πρόσιτα, ώστε να μην μπορεί ο αστικός στρατός να τα εντοπίσει και να τα βομβαρδίσει. Εκεί μπορούσαν να γίνουν και μεγάλες εγκαταστάσεις. Το Γενικό Αρχηγείο του Δημοκρατικού Στρατού, την άνοιξη του 1948, περιμένοντας την εκστρατεία την καλοκαιρινή του αστικού στρατού, αποφάσισε την κατασκευή του μεγάλου νοσοκομείου, που να χωράει 1.500 τραυματίες. Φτιάχτηκε εδώ που βρισκόμαστε. Με τα υλικά της περιοχής, με πέτρα άφθονη, άφθονη ξυλία από το δάσος, άμμο από το ποτάμι, ασβέστη και πολύ εντατική δουλειά των μαχητών αλλά και κατοίκων της περιοχής. Όπως έγραφαν τότε, όλα εδώ γίνονται με το μυαλό και τα χέρια και τα κατάφερα. Την οργάνωση της δουλειάς ανέλαβε ο Μιχάλης Σουμελίδης, παλιός εργολάβος και μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού. Και όπως θυμάται ο αρχίατρος του Δημοκρατικού Στρατού Νότος Σακελαρίου, δούλεψαν όπως τα μελίσια και ο καθένας προσπαθούσε να δουλέψει γρηγορότερα και καλύτερα. Διευθυντής του νοσοκομείου ήταν αρχικά ο χειρούργος Γιώργης Τζαμαλούκας,
ο πατέρας της αντάρτικης χειρουργικής, όπως τον έλεγαν, γιατί κατάφερνε να χειρουργεί με τα ελάχιστα μέσα που υπήρχαν. Στις αρχές του Ιούνιου 1948, λίγο πριν αρχίσουν οι μάχες, ο Τσαμαλούκας έφυγε για την πρώτη γραμμή ως επικεφαλής του κινητού ορεινού χειρουργείου. Και εδώ ανέλαβε διευθυντής ο Στέφανος Κουζούρης. Ο ίδιος θυμόταν. Μπαίνοντας μέσα στο χώρο, νόμισα ότι έμπαινα σε χαμένη, μέσα στα δάση, θορυβόδη μεγαλούπολη. Ξεχώρισα παράγκες μεγάλες, που ήταν και η θάλαμη των τερματιών και ανάμεσά τους πανίψηλα πέφτια. Με κύκλωσε πολύ θόρυβος από πολλούς ανθρώπους. Όλοι τους περπατούσαν βιαστικά. Μιλούσαν βιαστικά για να προλάβουν να ανταπεξέλθουν στα σοβαρά καθήκοντα που τους ανέθετε ένα πρωτοφανές σε κίνηση, δραστηριότητα και αποδοτικότητα νοσοκομείο. Το νοσοκομείο, λέει, είχε πλήρες υπηρεσίες. Ό,τι μπορούσε να έχει ένα νοσοκομείο πόλης. Είχαμε μαγειρία μέσα σε ένα βαθύ ρέμα με πανίψηλες οξιές για να μην προδίδεται η παρουσία τους από τον καπνό. Είναι στο ποτάμι από όπου ανεβήκαμε κάτω. Νερό παίρναμε από το ποτάμι. Είχαμε άφθονα δοχεία, πιάτα, σαπούνι, κλίβανο για τα ρούχα, κλίβανο αποστήρωσης χειρουργικού υλικού, φαρμακείο, άφθονο επιδεσμικό υλικό που μας το στέλνανε στις σοσιαλιστικές χώρες εκείνη τη φάση και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Τραυματιοφορείς για τη μεταφορά των τερματιών από το μέτωπο στο νοσοκομείο και από εκεί για την Αλβανία. Η θάλαμη ήταν μεγάλη, με παράθυρα πάνω στη βάση σηκώνονταν πέτρινη. Πάνω στην πέτρινη βάση σηκώνονταν ξύλινη τύχη και από πάνω ξύλινη σκεπή που σκεπάζονταν με κλαδιά ελάττων. Υπάρχει πέρα από τις φωτογραφίες και μια ψηφιακή απεικόνη και ψηφιακές απεικονίσεις. Σε αυτό το χώρο, συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε σήμερα. Τα απομεινάρια από τα κτίσματά του είναι αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Τα υπόλοιπα θα τα συναντήσει κανείς και προς τα πάνω στο βόρειο τομέα και προς τα κάτω στο νότιο, ακολουθώντας το μονοπάτι και σε άλλα σημεία. Τα οποία με την ακούραστη δουλειά της Επιτροπής Μνημείων και Μουσείων της Κεντρικής Επιτροπής έγινε κατορθωτό να εντοπιστούν, να αναδειχθούν συνολικά 33 κτίσματα, ενώ στην πορεία έχουν αναδειχθεί και άλλα, έχουν βρεθεί και άλλα κτίσματα που φτάνουν συνολικά τον αριθμό περισσότερα από 50. Και θα βρεθούν και νέα. Δίπλα στα κτίσματα αναπτύσσεται μια μοναδική έκθεση με φωτογραφίες και άλλα ντοκουμέντα της εποχής, που διασώθηκαν στο αρχείο του κόμματος. Περιγραφές των γιατρών και νοσοκόμων, αλλά και σύγχρονες ψηφιακές αναπαραστάσεις. Όσα συντελέστηκαν εδώ δείχνουν τη μεγάλη προσπάθεια φροντίδας στον τραυματία μαχητή. Ο γιατρός Χουζούρης γράφει: «Πιστέψτε, θα πιστέψετε ότι σε τέτοιο νοσοκομείο με 1.200 τραυματίες και δεν είχαμε ψήρα, όχι με χημικά μέσα, μα με την ακούραστη προσπάθεια του προσωπικού». Ο ίδιος γιατρός για την τροφή του τραυματία έλεγε: «Τίποτα δεν τους έλειπε, ούτε η κρέμα τους, ούτε το ριζόγαλο, ούτε το γάλα ή το πρόβιο γιαούρτι. Το κρέας που κάθε μέρα ήταν μαγειρεμένο με ρύζι ή ζυμαρικά. Τους βαριά τους είχαμε σε ξεχωριστό θάλαμο όπου επικρατούσε απόλυτη ησυχία και ήταν πλαισιωμένοι από περισσότερο προσωπικό». Στις σκληρές αυτές συνθήκες δεν έλειψε και η ψυχαγωγία, όπου συνέβαλε το καλλιτεχνικό συνεργείο του Δημοκρατικού Στρατού με επικεφαλής τον Αντώνη Γιαννίδη, που παλιότερα ήταν ηθοποιός στο Εθνικό Θέατρο και τάχθηκε και αυτό στο Δημοκρατικό Στρατό. Μα και οι ίδιοι οι τραυματίες οργάνωναν πρόχειρους θεάσεις, τραγουδούσαν, έλεγαν ποίηματα, όλα απάλυναν τον πόνο, έδιναν κουράγιο και δύναμη. Συντρόφοι και σύντροφοι, είναι συγκλονιστικές οι αναμνήσεις του Στέφανου Χουζούρη όταν ακόμα ήταν στα Πιέρια. Είχε ένα τραυματία με διαλυμένες τις άρκες και στα δύο πόδια. Ένα σπασμένο κόκαλο της κνήμης εξήχε, λέει, σαν ξυκολόγχη. Και δίπλα άλλος μαχητής με το κλαρίνο να συντροφεύει όλη την ομάδα, δίνοντας σκέφη που συμπλήρωνε και το λίγο τσίπορο που διέθεταν. «Η αγάπη θέλει φίλημα και ο πόλεμος τραγούδι, στην κεφαλή λουλούδι και φλόγα στη χαρτιά», λέει ένα τάρτικο της εποχής από αυτά που τραγουδούσαν οι σύντροφοί μας ανάμεσα στις μάχες και σε αυτό εδώ το νοσοκομείο. Γι' αυτό το λόγο είναι άθλια σήμερα τα διάφορα φερέφωνα του ΣΥΡΙΖΑ που μετά τις εκλογές έλεγαν: «Γιατί τάχα γλεντάει το κουκουέ και η ΚΝΕ, όχι που θα τα βάφαμε και μαύρα, επειδή δεν έκατσαν σε υπουργικές θεσούλες τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ». Όσοι πάλι λένε πως θα έπρεπε να κουμποθούμε λόγω των φασιστικών μορφωμάτων
που μπήκαν στη Βουλή, ένα θυμίζουμε. Πολεμάμε και τραγουδάμε ήταν το σύνθημα της ΕΠΟΝ που πολέμησε τον φασισμό. Πολεμάμε, τραγουδάμε και αγωνιζόμαστε και σήμερα. Από αυτό εδώ το νοσοκομείο, συντρόφισσες και σύντροφοι, πέρασαν σχεδόν 5.000 μαχητές. Περίπου το 40% της δύναμης που ήταν σε αυτές τις μάχες εδώ του Δημοκρατικού Στρατού. Στις 70 μέρες της μεγάλης μάχης του Γράμμου το καλοκαίρι του 1948. Χειρουργήθηκαν κάθε είδους τραύματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό έγινε με τοπική αναισθησία. Το 35% των τραυματιών ξαναγύρισε στις μάχες μετά την απούλωση των τραυμάτων του. Ενώ πολλοί ήταν διπλοτραυματίες και τριπλοτραυματίες. Οι ίδιες οι μάχες αποτελούν μια τετάνια ηρωική σύγκρουση που είναι αδύνατο εδώ να περιγραφεί. Αλλά αξίζει κανείς να διαβάσει τα βιβλία, να περπατήσει τα μέρη που συντελέστηκε. Η αναλογία των δυνάμεων ήταν 1:10 προς όφελος του αστικού στρατού. Ενώ η αναλογία σε πολεμοφόδια δεν μπορεί να συγκριθεί, καθώς ο αστικός στρατός διέθετε ποταμούς εφοδίων προερχόμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο τα βαριά βλήματα του πυροβολικού έπεφταν σε τέτοιες ποσότητες και υπολογίζεται πως έπεσαν 120.000 τέτοια. Μαρτυρίες λένε πως ακούγονταν πολλές φορές ένας απέσιος μεταλλικός ήχος, καθώς τα βλήματα πολλές φορές συγκρούονταν μεταξύ τους στον αέρα από την τόσο μεγάλη πυκνότητα του πυρός. Όπως έχετε ακούσει πολλές φορές, άλλαξε η γεωγραφία, το υψόμετρο πολλών κορυφών εδώ πέρα. Όταν το μέτωπο πλησίαζε στο νοσοκομείο και ήταν πλέον εύκολοι οι βομβαρδισμοί από την αεροπορία, πάρθηκαν έκτακτα μέτρα. Σκάφτηκαν μεγάλα επιμήκη ορίγματα και σκεπάστηκαν από σειρές κορμών πεύκων. Είχαν βαριά είσοδο για να μεταφέρουν μέσα με φορεία τους βαριά τραυματίες. Οι ελαφρύτερα τραυματισμένοι μετακινούνταν κάθε πρωί ψηλά εδώ προς τη σκάλα, στο βράχο, στη πλαγιά. Εκεί τους φρόντιζαν, εκεί έκαναν τις αλλαγές στα τραύματα. Ο αστικός στρατός έκανε συνεχείς προσπάθειες να εντοπίσει τις συνταγμένες του νοσοκομείου και να το βομβαρδίσει. Γι' αυτό ήταν σημαντικό να διατηρείται μυστική και η τοποθεσία του. Όταν χρειάστηκε, το νοσοκομείο επέκτηνε τις εγκαταστάσεις του στη θέση Φούσια, όπου χειρουργούσε και ο γιατρός Πετρόπουλος. Όταν άρχιζε ο λυγμός από το Γράμμο προς το Βίτσι, εκεί μεταφέρθηκε όλο το νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια των μεγάλων μαχών, ξεχωρίζει η ηρωική προσφορά των γυναικών νοσοκόμων, μαχητριών. Οι περισσότερες ήταν ντόπιες από τα χωριά της περιοχής. Μερόνυχτα ολόκληρα ξεκινούσαν από την πρώτη γραμμή των μαχών και μετέφεραν το φορείο με τον τραυματία. 3, 4, 5 και περισσότερες, καμιά φορά ώρες, νυχτερινό δρομολόγιο. Από κακοτράχαλα μονοπάτια μέχρι καμιά φορά και τα αλβανικά σύνορα. Και μετά επιστροφή πίσω. Ύστερα λίγο φαγητό, ελάχιστη ξεκούραση και ξανά το ίδιο δρομολόγιο. 70 και πλέον μερόνυχτα συνεχόμενα. Στόχος του αστικού στρατού και των Αμερικάνων ήταν η κύκλωση και συντριβή του Δημοκρατικού Στρατού στο Γράμμο. Δεν το πέτυχαν, καθώς οι δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού μέσα σε μια νύχτα πραγματοποίησαν τον ελιγμό από τα υψώματα της Αλεβίτσας, πέρασαν στο Βίτσι. Το νοσοκομείο, από τη Φούσκια που βρισκόταν, έστειλε πολλούς τραυματίες στην Αλβανία και πλέον το ίδιο τάχθηκε στο Μάλι Μάδι. Μια άλλη συγκλονιστική μάχη που δόθηκε εκεί σε γυμνό έδαφος. Οι τραυματιοφορείς, οι γιατροί, οι νοσοκόμοι έπρεπε να τρέχουν μέσα στο λιοπύρι ακάλυπτοι. Ενώ όλος ο λαός της περιοχής, σε μια συγκλονιστική προσπάθεια, κάπου 4.000 άνθρωποι δημιουργούσε πρόσθετα οχυρηματικά έργα. Δόθηκαν νέες σκληρές μάχες που εν τέλει πέτυχαν το στραπατσάρισμα του αστικού στρατού και ξεκίνησαν αντιπιθέσεις που έστειλαν τα τμήματά του διαλυμένα στην Καστοριά. Οι στρατηγοί του αστικού στρατού μιλούσαν για μια νέα μικρασιατική καταστροφή. Οι Αμερικάνοι επιτελείς τους ήταν σκεπτικοί αν έπρεπε να συνεχίσουν τη στήριξή τους. Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν πως ο Δημοκρατικός Στρατός είχε δυνατότητες που όμως δεν μπορούσαν να γίνουν πράξη, καθώς είχε πλέον μεγάλο κενό σε εφεδρείες και πολεμικό υλικό. Το καλοκαίρι του 1949 ο Δημοκρατικός Στρατός δεν μπόρεσε να κρατήσει τη γραμμή του μετόπου. Έτσι, μπροστά στον κίνδυνο εξόδωσης των δυνάμεών του, υποχώρησε στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλβανίας. Χιλιάδες μαχητές και μαχήτριές του, οι γιατροί και νοσοκόμοι, πέρασαν στην πολιτική προσφυγιά με ψηλά το κεφάλι. Βρήκαν φιλοξενία στη Σοβιετική Ένωση και στις άλλες χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Το σύστημα υγείας εκείνων των χωρών
πρόσφερε ό,τι καλύτερο είχε για την περίθαλψη και αποκατάσταση των τραυματισμένων μαχητών και μαχητριών. Ρίχτηκαν πλέον στη μάχη για την κατάκτηση της γνώσης, της επαγγελματικής και επιστημονικής ειδίκευσης. Χιλιάδες από αυτούς και τα παιδιά τους είναι αδιάψευστοι μάρτυρες της ανωτερότητας του σοσιαλιστικού συστήματος. Ο δίκαιος αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού έχασε από συσχετισμό δυνάμεων. Τέτοιοι μεγάλοι αγώνες, κι αν ακόμα δεν νικούν, δείχνουν ότι το καπιταλιστικό σύστημα δεν είναι παντοδύναμο. Γι' αυτό σήμερα άλλους τους εμπνέουν και άλλους τους τρομοκρατούν. Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού άφησε ισχυρό αποτύπωμα ταξικής αντίληψης στο λαϊκό κίνημα της χώρας μας. Συνέβαλε στην ίδια τη φυσιογνωμία του κόμματός μας, δείχνοντας την αγυρίνευτη αντίθεση ανάμεσα σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο και σε αυτούς που τον καρπώνονται. Η προοπτική που χαράσει το κόμμα μας με το πρόγραμμά του, την επαναστατική του στρατηγική, με τα συμπεράσματα από την ιστορία του, αποτελεί στοιχείο προβληματισμού σχετικά με τη διέξοδο για τους χιλιάδες νέους που φωνάζουν «Τις ζωές μας ή τα κέρδη σας». Αποτελεί πηγή δύναμης για το λαό για τις κρίσιμες καμπές της ιστορίας. Η γεμάτη αυτοθυσία προσφορά των γιατρών, των νοσοκόμων, αποτελούν παράδειγμα της επιστήμης που με ανιδιοτέλεια υπηρετεί τον άνθρωπο. Οι μαχητές και οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού, με τον ηρωισμό, την αυταπάνησή τους, δείχνουν τη δύναμη που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας όταν εμπνέεται και αγωνίζεται για μια ανώτερη υπόθεση. Τότε γίνεται δύναμη ακατάβλητη. Κι αν έπεσε ο γράμμος, ο λαός θα νικήσει. Thank you.